Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ, αγαπητή Γενική Γραμματής, περιποιεί για μένα προσωπικά, αλλά και στο πρόσωπό μου για όλο τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ιδιαίτερη χαρά και τιμή η απονομή του συγκεκριμένου βραβείου. Δεν είναι σχήμα λόγου να τονίσω ότι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όπως πολύ ωραία προείπατε κυρία Υπουργέ, από το 1877 θα έλεγα ότι αποτελεί χωρίς αυτοκολακία, χωρίς υπεμβολή, χωρίς σχήμα λόγου τον ακαταμάχητο κρωμακώνα της ενεργού εθελοντικής αλληλεγγύης και προσφοράς. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος οφείλει και πάντα θα το αποδεικνύει να είναι ενεργός παραστάτης, επίκουρος και θα έλεγα αρρωγός της ελληνικής πολιτείας. Τούτο έπρατε, πράττει και θα το πράττει εσαΐ. Ειλικρινά όμως επιτρέψτε μου επιγραμματικά και πάρα πολύ σύντομα σεβόμενο στον χρόνο και της υπομονής σας να τονίσω ότι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πράγματι από την αρχή της προσφυγικής κρίσης αρχές του 2015 ήταν στις επάλξεις. Και δεν είναι επίσης υπερβολή να τονίσω ότι όταν τα πρώτα σαπιοκάραβα φτάνανε στις ακτές της Κρήτης και της Ρόδου, εάν δεν πήγαινε ειδικό κλιμάκιο το ελληνικό Ερυθρού Σταυρού, δεν θα βγαίναν οι πρόσφυγες μετανάστες από τα πλοία. Βεβαίως στη συνέχεια, σε όλα τα νησιά, αργότερα σε όλη την ενδοχώρα, ήμασταν παντού, καθότι όπως προείπα, επιτάσσει το καθήκον, επιτάσσει το τεράστιο, πολυπίκυλο, πολυσήμαντο και πολυδιάστατο έργο του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ένα έργο πρωτίστως εθελοντικό, ανθρωπιστικό, κοινωνικό, αλληλέγγυο και βεβαίως σήμερα με απόλυτη διαφάνεια. Αυτό επίσης το οποίο θέλω να τονίσω, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, είναι ότι το 2015 Μάρτιο περίπου μέχρι και το 2017 η συνολική βοήθεια που υπήρξε από τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό αποτιμάται στο ύψος περίπου, καταγεγραμμένα όλα, των 50 εκατομμυρίων ευρώ. 35 βεβαίως εκατομμύρια ευρώ εστάλησαν από το πρόγραμμα ΕΚΟ, Ευρωπαϊκής βεβαίως Ένωσης, τα υπόλοιπα από εθνικούς συλλόγους, διαφόρων με χωρών του Ερυθρού Σταυρού σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Και κατόπιν το 18-19-20 ένα ποσό περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ συνεχίζεται να προσφέρεται για τις ανάγκες προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος. Πολύ ωραία, πολύ αναλυτικά ανέφερε ο κύριος Υπουργός, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Σήμερα επιτελούμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο αποβλέπει αποκλειστικά θα έλεγα κυρίως την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των αναγκών του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος αλλά και των ευάλωτων ελληνικών ομάδων ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτοί οι δύο πληθυσμοί συναντώνται. Και έχουμε, επαναλαμβάνω, τεράστιο χρέος και υποχρέωση να φανούμε εξίσου αποτελεσματικοί όχι μόνο στους πρόσφυγες μετανάστες αλλά και στις ευάλωτες ελληνικές, θα έλεγα, οικογένειες και ομάδες. Τριπλός είναι ο στόχος και η σκοπός του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σήμερα. Πρώτον, η όσο το δυνατό ενδυνάμωση, θα έλεγα, της κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής αλληλεγγύης, η ενίσχυση του εθελοντικού ρεύματος που έχουμε ανάγκη, όχι μόνο ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αλλά και η ελληνική κοινωνία. Και βεβαίως η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για να αποφεύγονται φαινόμενα απομονωτισμού, θα έλεγα όχι μόνο προσφύγων και μεταναστών, αλλά το ξαναλέω και ευάλωτων ελληνικών ομάδων και πληθυσμών. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε παρά τις σημερινές δυσκολίες. Και επιτρέψτε μου κλείνοντας να τονίσω ότι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποτελεί μέλος των 194 χωρών παγκοσμίως όπου ενεργοποιείται, δραστηριοποιείται ο Ερυθρός Σταυρός, Ερυθράιδης Έλληνος. Έχει τιμηθεί με 3 βραβεία Νόμπελ. Ο μεγάλος, θα έλεγα, ακτιβιστής και ιδεολόγος Ερίκος Δινάν ήταν αυτός που πρώτος το 1901 ετιμήθη με το βραβείο Νόμπελ. Είναι, θα έλεγα, το παράδειγμα της αλτρουιστικής προσφοράς χωρίς αντάλλαγμα. Είναι η έμπρακτη προσπάθεια στην υλοποίηση του οράματος ενός κόσμου που χορεύεται με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στον ανθρώπινο πόνο και βεβαίως πάντα φροντίδα και συμπαράσταση χωρίς καμία εθνική και πολιτισμική διάκριση. Τούτο άλλωστε αποτέλεσε το ιδεολογικό υπόβαθρο, θα έλεγα το πρωταρχικό κίνητρο του μεγάλου ακτιβιστή και ιδεολόγου Ερίκου Δινάν για να ιδρύσει αυτό το παγκόσμιο κίνημα. Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ για τα θερμά σας λόγια. Περιποιεί, όπως προείπα, τεράστια τιμή
και το λέω από καρδιάς αυτό, ηθική ικανοποίηση των χιλιάδων εθελοντών, των μελών μας που καθημερινά δίνουν ένα τεράστιο αγώνα απαταρχού της Ελλάδος. Και τούτο θα αποτελέσει ένα περαιτέρω ηθικό κίνητρο, ηθικό εφαρτήριο για να μπορέσουμε περισσή, θα έλεγα, αυταπάρνηση, μεγαλείο ψυχής, αυτοθυσία να συνεχίσουν αυτό το ωραίο εθελοντικό ανθρωπιστικό τους έργο. Σας ευχαριστώ θερμά.